Οι Ρώσοι για πρώτη φορά εχμαλώτησαν μαζικά Πολωνούς μισθοφόρους στο Σολεντάρ. Πρώτη πτήση για το εισαγόμενο ρωσικό αεροσκάφος SJ-400 με γαλλορωσικούς κινητήρες. Στρατιώτες από την ρωσική εθελοντική ταξιαρχία Ηλίκη κατά τη διάρκεια έντονων μαχών στην περιοχή του Σολεντάρ στην Λαϊκή Δημοκρατία Ντονιέτς εχμαλώτησαν αρκετούς μισθοφόρους από την Πολωνία που πολεμούσαν στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού. Μαζί με αυτούς εχμαλώτησαν φυσικά και ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό. Αυτό δήλωσε στην ρωσική κρατική ΤΑΣ η εθελοντική ταξιαρχία της Μόσχας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έφοδο εναντί θέσεων της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων Βοστόκ. Αυτές οι ουκρανικές προσπάθειες λαμβάνουν χώρα εδώ και τρεις μέρες, ενώ υποστηρίζονται από πυροβόλα, ολμοβόλα, ακόμη και πυρομαχικά διασποράς, σύμφωνα με κάποιες αναφορές. Την περασμένη εβδομάδα, ο Απτή Αλαντίνοβ, διοικητής των ειδικών δυνάμεων Αχμάτ, δήλωσε πως στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δεν επιτρέπουν στρατιώτες από χώρες του ΝΑΤΟ να εχμαλωτιστούν από τον ρωσικό στρατό. Δεν υπάρχουν ακόμη εχμάλωτοι μισθοφόροι, επειδή ο Ουκρανικός στρατός εστιάζει απίστευτα πολύ στην ζωή ενός τέτοιου μαχητή. Δεν αφήνουν πίσω τα σώματά τους και εννοείται πως δεν τους επιτρέπουν να εχμαλωτιστούν, δήλωσε ο διοικητής. Σε άλλη είδηση τώρα, την οποία μεταδίδει η ρωσική κρατική υπηρεσία RIA Novosti, ένα πρωτότυπο του ρωσικού αεροσκάφους μικρής εμβέλειας τύπου SJ-100 με εισαγόμενα συστήματα πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στο αεροδρόμιο Κομσομόλσκ Ονάμουρ. Αυτό ανακοίνωσε αρχικά το ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η σταθερή επιχείρηση όλων των εχώριων συστημάτων, ο έλεγχος και η σταθερότητα του αεροσκάφους επιβεβαιώθηκαν, δήλωσε το Υπουργείο. Συνολικά, περίπου 40 συστήματα και μονάδες αντικαταστάθηκαν στο εισαγόμενο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος πέταξαν οι πιλότοι δοκιμών Λεωνίδ Τσικούνοφ και Δημήτρη Ντεμένεφ, όπως και ο μηχανικός δοκιμός Ντένις Βελιζάνιν. Η πρώτη πτήση του SJ-100 διήρκησε 54 λεπτά, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής ξεπέρασε το υψόμετρο των 3.000 μέτρων και την ταχύτητα των 343 χιλιόμετρων την ώρα. Για να επιταχυνθεί το πρόγραμμα δοκιμών, οι κινητήρες SAM-146 γαλλορωσικής παραγωγής τοποθετήθηκαν στο πρώτο πρωτότυπο. Το δεύτερο αεροσκάφος θα λάβει τους κινητήρες εγχώριας παραγωγής PD-8. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.